Πολλά τα mail και πολλά τα μηνύματα ε, για σας κύριε Καζάκη με πολλά και πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. Θα σας διαβάσω πολλά ερωτήματα από τους τηλεθεατές που παρακολουθούν τη συζήτηση. Η Contra News φίλε και φίλοι, πρώτο θέμα, έφυγε ο άνθρωπος που μας κατέστρεψε, που μας πήρε τα σπίτια και μας έφαγε μισθούς και συντάξεις, το καλό και να μας γράφει Σχερ Σόιμπλε. Αυτόν το γερμανό πολιτικό δεν θα τον ξεχάσει ποτέ ο ελληνικό λαό για τη συμφορά που έφερε στον τόπο και για τον απαξιωτικό τρόπο που αντιμετώπιζε του Έλληνε. Με απόλυτη επιτυχία, γράφει η εφημερίδα, ο Βόλφανγκ Σόιμπλε ολοκλήρωσε το καταστροφικό έργο των ναζιστών σε βάρο τη Ελλάδα, που τιμωρήθηκε σκληρά από του Γερμανού, γιατί ήταν η μοναδική χώρα που αντιστάθηκε και στη συνέχεια πολέμησε με γενναιότητα τι ορδέ του Χίτλερ. Το μίσο του Χέρι Σόιμπλε για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό εκφράστηκε σε όλο του το μεγαλείο στη διάρκεια των καταστροφικών μνημονίων. Έχοντα απόλυτη συνείδηση, γράφει η εφημερίδα των πράξεών του, επιχείρησε με κάθε τρόπο να αρπάξει τη δημόσια και ιδιωτική περιουσία και να υποτάξει τον ελληνικό λαό. Αποπειράθηκε και εν μέρη το κατάφερε να μετατρέψει το παλιό πολιτικό προσωπικό σε δοσίλογους απλοποιώντα τι διαδικασίε υποδούλου τη χώρα. Γράφει η κόντρα νιού, κύριε Καζάκη. Άλλο θέμα: διαλύει τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκο, διαγράφει του καραμαλικού για να στήσει μίτσοτακικό κόμμα, Ξε, ξεκίνησαν οι αιτήσει για την επιδότηση στα μπλοκάκια, σοκ: ληστέ ξυλοκόπησαν ανελέητα υπάλληλο Αλβανικό δικαστήριο παγώνει τι κατεδαφίσει στη Χιμάρα. Με μαθητέ οικογενειακού σχολείου, Αλέξ, έχει μια φωτογραφία έξω από το μέγαρο Μαξίμου. Μαθητέ και καθηγητέ από ελληνικό σχολείο του Λονδίνου. Και το κεντρικό άρθρο τη εφημερίδα έχει τίτλο Όσο περισσότερε απεργίε γίνονται σε κανάλια και εφημερίδε, τόσο περισσότεροι δημοσιογράφοι θα μείνουν άνεργοι. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο τη Κόντρα Νιού τη Παρασκευή. Ε, να σα πω ότι τα, το Σάββατο, εκτάκτο, λόγω τη 28η Οκτωβρίου, φίλε και φίλοι, κυκλοφορούν οι κυριακάτικες εφημερίδες και φυσικά οι κυριακάτικοι κόντρα Νιούζ. Έχω διάφορα μηνύματα και θέλω να σας διαβάσω ορισμένα και σε λίγο υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον γκάλο που κάναμε με την Όλγα την Καρατζή. Θα σα μεταφέρουμε ερωτήσει από συμπολίτε μα. Τον γκάλο που έγινε σήμερα το μεσημέρι στο κέντρο τη Αθήνα. Ο κύριο Λάμπρο Μακροστέριο έχει διάφορα ερωτήματα. Ένα από αυτό είναι, λέει, είναι καλό το διπλό για το μέσο πολίτη. Όχι, βέβαια. Παρακαλώ, για πείτε μα γιατί. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, το διπλό νόμισμα τι είναι. Είναι ότι τα δάνεια μου, οι υποχρεώσει μου προ τι τράπεζε, είτε είναι στο εσωτερικό είτε όχι, και προς προμηθευτέ μου θα είναι στο σκληρό ευρώ, mm -hmm. ενώ οι συναλλαγές μου θα γίνονται σε ένα άλλο νόμισμα, το οποίο ε, θα σε ημερήσια διαβάση η αγορά θα καθορίζει την ισοτιμία. Και πέστε μου εσεί τώρα, μέσα στην, στην ίδια οικονομία να κυκλοφορούν δύο νομίσματα εσωτερικών συναλλαγών. Ένα σκληρό ευρώ και ένα δεύτερο νόμισμα, ή όπω και να το ορίσουμε. Ναι. Τι θα συμβεί. Πέστε μου τώρα, να το φανταστούμε λιγάκι. Πείτε ότι είσαστε συνταξιούχο. Έτσι. Λοιπόν, πηγαίνετε στο, στο, τα, στο, στην, στο ATM και παίρνετε από το ATM ε, αυτό το διπλό νόμισμα, τη σύνταξή σα. Κάποια σε ευρώ ενδεχομένω και κάποια στο δεύτερο νόμισμα. Αυτό που σχεδίασε να κάνει και ο κύριο Βαρουφάκη, ναι. που μα έλεγε τότε. Ναι, ναι. Λοιπόν, και πηγαίνετε μετά στο μπακάλι ή στο μανάβι ή στο σούπερ μάρκετ. Γιατί μπακάλι και μανάβι είναι δύσκολο πλέον να βρει στι γειτονιέ. Κλείνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, στο σούπερ μάρκετ να πάρει τα, τα αναγκαία. Τι θα σου πει το σούπερ μάρκετ. Παίρνω το ευρώ και παίρνω και το άλλο στην ίδια ισοτιμία. Mm -hmm. στην ίδια, στο ίδιο αντεκρισμά, θα γίνει η μαύρη αγορά mm -hmm. του αιώνα. όπως έγινε παντού σε όλες τις χώρες όπου ε, επιβλήθηκε διπλό νόμισμα. Πρέπει να πληρώνουμε. Απαντήσατε, βέβαια. Πρέπει να πληρώνουμε χρέος και σε ποιο νόμισμα, λέει. Δηλαδή. Όχι, το... βέβαια. Απαντήσατε Όχι, ότι δεν βέβαια. πρέπει να πληρώνουμε Διότι νόμισμα. κοιτάξτε να δείτε, ακόμη και το δίκαιό μας όπως ήταν πριν τα μνημόνια, τι έλεγε. Όταν κάποιο δανειολήπτης έχει φτάσει στο, στο προχώρητο, δεν μπορεί. Να εξυπηρετήσει. Αν θέλετε και με δική του ευθύνη. Να το πάρουμε και έτσι. Το δίκαιο έλεγε το εξή: Ούτε αν λάβει παρά το μη έχοντα. Δεν μπορεί να τον οδηγήσει ούτε στη φυλακή για το χρέο. Αυτό είναι από την εποχή του Χάμπερ Σκόρπου 12ο 12 αιώνα. Αλλά ούτε να του πάρει και τα μέσα που στο ζει. Δεν είναι δυνατόν ένα ολόκληρο έθνο να του στερεί το δικαίωμα τη επιβίωση. Ιδιαίτερα στι νέε γενιέ και στι γενιέ που, που δεν έχουν γεννηθεί και που βέβαια όπω πάμε δεν πρόκειται να γεννηθούν. Λοιπόν, και να του στερεί το, 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 δικαίωμα και τον τρόπο επιβίωση. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να το αποδεχτούμε και να είναι και δίκαιο. Ο κύριο Γιάννη Γεωργίου, ε, ρωτήστε παρακαλώ, λέει τον κύριο Καζάκη, τι γίνεται με το μέτωπο, ιδιαίτερα το μέτωπο το αντιμνημονιακό. Ιδιαίτερα λέει με τη λαϊκή ενότητα, διότι όλα έδειχναν ότι επίκειται συνεργασία, όμω τελευταία δεν ακούμε τίποτα. Και τελευταία στελέχη σα λέει, όταν βγαίνουν στα μέσα ενημέρωση, μιλάν μόνο για πατριωτικό μέτωπο και έχουν σταματήσει να αναφέρουν τη λέξη αριστερό. Συμβαίνει κάτι. Όχι, δεν, δεν αλλά το κάνουμε. Και, αλλά και ο κύριο Λαφαζάνη λέει, για να το ολοκληρώσω, ναι, ναι, όταν ερωτάτε, δεν αποκλείει κανέναν. Αντίθετα, πάντα λέει ότι όλοι χωράνε χωρί καμία εξαίρεση. Λοιπόν, κοιτάξτε, ε, εμεί δεν είπαμε ποτέ για αριστερό μέτωπο. Δεν μίλησαμε ποτέ για αριστερό μέτωπο. σα ίσα. -ίσα ε, όλα τα στελέχη του ΕΠΑΜ και εγώ ο ίδιο είχαμε πει ότι εμεί δεν ανήκουμε στην αριστερά όπω και δεν ανήκουμε στην, ε, στην δεξιά. Όποιο θέλει να φτιάξει δεξιό ή αριστερό μέτωπο, χωρί εμά. Δεν σα ενδιαφέρει αυτό. Δεν μα ενδιαφέρει. Ναι. Μα ενδιαφέρει μια πατριωτική συσπήρωση ή συνεργασία. Αυτό μα ενδιαφέρει. Που να έχει βέβαια δημοκρατικό περιεχόμενο. Ναι. Γιατί πατρίδα χωρί δημοκρατία δεν υφίσταται. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι γίνεται με τη, με τη ΛΑΕ. Ε, με τη ΛΑΕ Πείτε στον κόσμο, κύριε Καζά, έχετε μιλήσει καθόλου. Και συνεχίζουμε να μιλάμε. Και συνε... να, επαφή, να, δηλαδή. να, σας σα το πω ξεκάθαρα. Ναι, ναι. Να σα το πω ξεκάθαρα. Λοιπόν, έχουμε συμφωνήσει με τη ΛΑΕ. Το πρόβλημα είναι ότι η ΛΑΕ έχει κάποιε εσωτερικέ εκλογέ. Έχετε συμφωνήσει να κατεβείτε μαζί στι εκλογέ όπου και να Να, συνεργαστούμε. Ναι. Να, να συνεργαστούμε. Ναι. Α, ε, ε, αλλά όπω το κάθε κόμμα έχει τι δικέ του εσωτερικέ διαργασίε για να μπορέσει να αποφασίσει πώ, με ποια μορφή και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι και η ΛΑΕ. Δεν είμαι εγώ αυτό που θα πω με ποιον τρόπο και πώ. Mm -hmm. Αυτό θα, θα βρεθούμε όλοι μαζί και με άλλε δυνάμει και με άλλε προσωπικότητε, δεν είναι μόνο με τη ΛΑΕ, αλλά μια, μια ευρύτερη συμπαράταξη. Ε, θα βγούμε όλοι μαζί να το κάνουμε. Βεβαίω, ο καθένα έχει το δικό του ρυθμό και τρόπο. Το οποίο προ... οφείλουμε να το σεβόμαστε, δεν είναι έτσι. Mm -hmm. Ο κύριο Στάτη Καραλιανίδη λέει ότι, στο, ε, ότι είχατε μιλήσει από το 2009 για εθνικό νόμισμα και διαγραφή χρέου. Ναι. Από το 2009. Και το τεκμήριωσα όσο μπορούσα καλύτερα. Mm -hmm. Όποιο διαβάσει τα κείμενά μου από την εποχή εκείνη θα ξέρει από τότε με ποιον τρόπο μπορούσαμε να είχαμε φύγει. Βεβαίω τότε ήταν πολύ πιο εύκολο. Δεν το συζητάμε. Σήμερα έχουμε στηριχθεί πάρα πολλά πράγματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει και δεν μπορούμε Ζή να. Σα μιλάω για πριν τα μνημόνια. Φυσικά. Πριν τα μνημόνια. Ναι, δεν γινόταν διαφορετικά με βάση την κατάσταση τη οικονομία στην εποχή εκείνη. Η κυρία Ελένη ε, αναφέρεται στο κούρεμα καταθέσεων. Ο κύριος Καζάκης λέει είχε ερωτηθεί για την Κύπρο πριν γίνει το κούρεμα καταθέσεων και είχε πει επιλέξει ότι πρέπει να πάρουν τα χρήματά τους χτες. Σε πολύ λίγο καιρό επιβεβαιώθηκε. Εδώ στην Ελλάδα, ρωτάει η κυρία Ελένη, θα γίνει κούρεμα καταθέσεων κατά τη δική σας γνώμη. Μα με συγχωρείτε, έχει γίνει ήδη. Απλά δεν το έχουμε καταλάβει. Μπορείτε να πάρετε τα χρήματά σα. Εννοείται με τα capital controls τώρα, ότι δηλαδή είναι σε ομοιρία τα χρήματα. Και να σα πω και κάτι άλλο. Ε, όχι μόνο απλά γίνεται κούρεμα, mm -hmm. αλλά αυτή τη στιγμή δημεύονται οι καταθέσει. Και δεν δημεύονται μόνο από τι τράπεζε που αυθαίρετα δεσμεύουν ό,τι θέλουν στο όνομα οφειλών σε δανειολήπτε. Το κάνει και η ανεξάρτητη αρχή. Αυτή τη στιγμή το ξέρετε ότι υπάρχουν περιπτώσει που για α, λιγμένες οφειλές, οφειλές δηλαδή που έχουν διακανονιστεί με την εφορία σε άλλο χρόνο, από τη δεκαετία του 80 μου έλεγε κάποιος ναι. ο... οφειλός, γίνονται κατασχέσεις καταθέσεων αυτή τη στιγμή, ναι. με απλό ραβασάκι της ανεξάρτητης αρχής προς την τράπεζα. Αυτό που γνωρίζω από το ρεπορτάζ είναι ότι κάθε 24 ώρο εργάσιμης μέρας, Γίνονται περί τις χίλιε κατασχέσει. Ε, Ακριβώ. Είναι χίλιε κατασχέσει το 24ωρο από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Να σα ρωτήσω το Και ρωτή. χωρί χωρίς ο, ο κάτοχο ή μάλλον ο δικαιούχο τη κατάθεση να μπορεί να προβεί σε μέτρα. Δηλαδή δεν έχει τρόπο αυτή τη στιγμή να προσφύγει πού. Αυτή τη στιγμή η ανεξάρτητη, η ανεξάρτητη αρχή δεν έχει καν νομική προσωπικότητα. Ενάντια σε ποιον θα προσφύγω, mm -hmm. για να μην γίνει αυτό το πράγμα. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αυτό που λέμε, πού δίνει λόγο. Ποιον, ποιον σου δανειστέ, μόνο. Ποιον έχει προϊστάμενο. Έχει... Δεν έχει προϊστάμενο. Κανένα προϊστάμενο. Κανέναν. Από την Ελλάδα εννοείται. Ναι. Ούτε η κυβέρνηση μπορεί να παρέμβει. Κανένα. Ούτε... Και μάλιστα και... έχει το εξή χαρακτηριστικό. Δηλαδή είναι νόμος. μόνο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στου δανειστέ. Α... Και αυτό άτυπα. Με την έννοια ότι δεν προβλέπεται αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Έτσι, έχει μόνο μία αρμοδιότητα. Να εφαρμόζει τι δεσμεύσει των πλημμυρίων. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι ότι πετε μου, υπάρχει κράτο. Που να έχει παραδώσει το σκληρό του πυρήνα, δηλαδή τη δημοσιονομική πολιτική, σε ξένη αρχή. Ε, τέτοια αρχή δεν υπάρχει σε άλλα κράτη-μέλη. Σε ευρωζώνη. είναι μοναδικό. Όχι, μου... όχι στην ευρωζώνη, στον πλανήτη. Στον... Πλανή. Είναι μοναδικό μοντέλο. Μοναδικό. Στην... Και εδώ είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Γιατί έχει πάρει ολόκληρη την αρχή με ένα νόμο, με όλη τη δημοσιονομική πολιτική, με ένα νόμο, mm. ο οποίο ψηφίστηκε από μια βουλή με υπερσυνταγματική ισχύ, δηλαδή. Οι εξουσίε που δίνονται από τον Υπουργό, από τον Υπουργό Οικονομικών προ την οι αρμοδιότητα, να το πούμε έτσι, προ την ανεξάρτητη αρχή, ο νόμο λέει ότι δεν μπορούν να επιστραφούν πίσω. Ναι. Δηλαδή, έχει υπερσυνταγματική ισχύ. Ή αν θέλετε, ο νόμο έχει συνταγματοποιηθεί. Καταλύεται το Σύνταγμα και στη θέση του έχει φτιαχτεί ένα παρασύνταγμα που είναι η νόμη του Μνημονίου. Ε, κύριε μα, μπορείτε να κάνετε μία πρόβλεψη τι πρόκειται να γίνει με τα capital controls. Γιατί έχουμε ακούσει διάφορε ημερομηνίε ότι τώρα τελειώνουν, αύριο τελειώνουν, μεθαύριο τελειώνουν Λέστε. και δεν βλέπουμε τίποτα να γίνεται. Όσο περισσότερο κρατιούνται τα λεγόμενα capital controls, που δεν είναι σωστό όρο, κακώ τα λέμε capital controls, mm -hmm. γιατί capital controls σημαίνει έλεγχο κινή κεφαλαίου. Mm -hmm. ε, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δηλαδή, δεν σε. υπάρχει Αυτό που είναι μορατόριο, που... τραπεζικό moratorium. -hmm. Δηλαδή, τι γίνεται με το τραπεζικό moratorium, -hmm. το... η τράπεζα δεν εκτελεί υπηρεσίε ή εργασίε. Προ το κοινό, όσε ήταν ή έπρεπε να, να εκτελέσει. Δηλαδή, κατά κύριο λόγο, στον Κισέ. Mm -hmm. Λοιπόν, και υποφέρει βασικά αυτό που έχει άμεσα την ανάγκη ρευστότητα. Και αυτό δεν είναι οι πολυεθνικοί, mm -hmm. ούτε αυτοί που έχουν κεφαλαίακο λογαριασμο Αυτοί μια χαρά κινούνται. Λοιπόν, ποιο υποφέρει, ο μικρομεσαίο και ο επαγγελματία. Βλέπετε εσεί στο άμεσο μέλλον όχι, να υπάρχει όχι. κάποια βελτίωση. Ακούστε, ναι. για να μπορέσει να φτιαχτεί. Για να μπορέσουν να βγουν οι τράπεζε να το πούμε έτσι, να ξανασταθούν ε, χωρίς ε, moratorium ή capital control, πες το θέλετε, υπάρχουν μόνο δύο τρόποι. Ο ένα τρόπος είναι bail-in, bail-out, ε, με τον τρόπο που δηλαδή, που μάλλον προετοιμάζεται στην Ελλάδα άμεσα. Για τα κουρέματα λέτε τώρα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Λοιπόν, ε, κουρέματα διαφόρων ειδών. Δεν είναι μόνο στις καταθέσει. γιατί αν οι, κατα... οι καταθέσει έχουν εξανεμιστεί, που έχουν εξανεμιστεί, Μπορούν να κάνουν, μπορούν να κάνουν α, κουρέματα στα τραπεζικά χαρτιά. Δηλαδή αυτό ο δυστυχή που α, μετέτρεψε την προθεσμιακή του κατάθεση σε αμοιβαίο κεφάλαιο κάποια τράπεζα ή σε χαρτί κάποια τράπεζα, ομόλογο, τραπεζικό κτλ. Mm -hmm. Κινδυνεύει πολύ περισσότερο από αυτού που έχουν κατάθεση. Διότι η κατάθεση έτσι αλλιώ έχει εξανεμιστεί. Αλλά αυτό το χαρτί Τι, που ό, ό, έχουν Έχει υπόσχει... εξανεμιστεί, πώς το εννοείτε ακριβώ, δηλαδή? Ε, κοιτάξτε να δείτε, ε, μου το δεσμεύει η τράπεζα, μου το δεσμεύει η εφορία. δεν μπορώ να το κινήσω εγώ. Yeah. Έτσι αλλιώ, εξαφανίζεται. Και αν θέλετε και να σας πω γιατί άλλο, ε, ήδη η οικονομία ε, ε, λειτουργεί με τη λογική δύο νομισμάτων. Κοιτάξτε, και εσεί θα το κάνετε φαντάζομαι, όπω και το κάνω κι εγώ. Προτιμώ να χρησιμοποιήσω την debit card, δηλαδή τη χρεωστική κάρτα, δηλαδή να χρησιμοποιήσω τον εικονικό μου λογαριασμό που υπάρχει στην τράπεζα με, με την όποια κατάθεση υπάρχει μέσα, mm -hmm. παρά να χρησιμοποιήσω χαρτονόμισμα mm -hmm. ευρώ. Το φυλάω το χαρτονόμισμα mm -hmm. όσο μπορώ. Με καταλαβαίνετε βέβαια δεν μιλάμε για μπαούλα, μιλάμε για τα. Για... Το κάνει όλο ο κόσμο αυτό. Και φυσιολογικά το κάνει. Άρα λειτουργεί στη λογική του διπλού νομισμάτος. Mm -hmm. Και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο το ότι το βάλανε με αυτόν τον τρόπο. Και, και το κατάλληλο τόσο τρόπο. Υπάρχουν λοιπόν δύο τρόποι. Ο ένα τρόπο είναι ο τρόπο που έγινε στην Κύπρο. Mm -hmm. Έτσι. Και ο άλλο τρόπο. Θυμήστε μα πολύ σύντομα τι έγινε στην Κύπρο. Το κούρεμα καταθέσεων ναι. και η αναδιάθρωση του τραπεζικού συστήματο σε βάρο των καθαδητών και των δανειοληπτών. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι. Τώρα βέβαια εκεί οι capital controls δεν υπάρχουν. Ε? Όχι. Ναι. Αλλά δεν υπάρχουν και καταθέσει. Δεν υπάρχουν και εκεί... καταθέσει. <laughs> και, και όχι μόνο αυτό το πράγμα, αλλά και η Κύπρο έχει περισσότερα κόκκινα δάνεια από ότι τη... η Ελλάδα. Είναι πρώτη στον κόσμο σε κόκκινα δάνεια, 47%. Η Κύπρο έχει 47% κόκκινα δάνεια. Και ετοιμάζουν κιόλα, ήδη από ό,τι ακούγεται, δίνονται σε ξένα φαντ η διαχείρισή του. Και θα γίνει πραγματικά ολοκαύτωμα στην, στην Κύπρο. Θα φύγουμε στα κόκκινα δάνεια, ένα κεφάλι να λοιπόν, το κουβεντιάσουμε λίγο αργότερα. Ε, το δεύτερος τρόπος... Γιατί και εδώ βλέπουμε να απολούνται δάνεια 1,5 ε, δι με, ναι. με 45 εκατομμύρια στο 3% τη αξία. Θα μα εξηγήσετε εσεί τι θυμάστε σημαίνει το αυτό. Συζητάγαμε το συζητάγαμε παλιότερα. Και σα έλεγα ότι 3 με 5% είναι που, 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 που πουλάνε ναι, σε αυτή ναι. την ιστορία. Βέλτι στο 10, εάν υπάρχει. Λοιπόν, και ο δεύτερο τρόπο για να ανοίξουν οι τράπεζε είναι τι πτωχεύω. Με διαδικασία εκαθάριση και εισαγγελή μέσα, για να δούμε τι έχουν γίνει τα λεφτά. Με καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εκαθάριση εν λειτουργία λέγεται αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Λοιπόν, και στη θέση του φτιάχνουν νέα τραπεζικά ιδρύματα. Καινούρια, από μηδενική βάση. Μάλιστα. Ο κύριο Δήμο Σταθούλη λέει: Παρακολουθώ τον κύριο Καζάκη τον τελευταίο χρόνο και θεωρώ ότι είναι από του πιο ενημερωμένου πολιτικού αυτή τη στιγμή. Σέβομαι το ότι ξοδεύει ώρε από τη μέρα του για να αποκτήσει πληροφορίε για όλο τον πλανήτη. Η ερώτηση είναι, αυτές οι πληροφορίες φτάνουν στα, στα, στα αυτιά των κυβερνήσεων, τον καλούν ποτέ να τους ενημερώσει, τα ξέρουν και τα αγνούν. Έχετε έρθει ποτέ σε επαφή εσείς με, ή, πώς να το πω τώρα, αρχηγούς άλλων κομμάτων, σας έχουν καλέσει σε συζήτηση, oh, oh. ανταλλαγή απόψεων κτλ. Παλιότερα υπήρχαν τέτοιες κρούσεις, να το πούμε έτσι, αλλά από τότε που κυριάρχησε η κυβέρνηση Ρίζα δεν, δεν ενδιαφέρονται. Ναι. Αλλά να, να, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, α, γιατί συνήθω όταν μιλάμε για το ελληνικό κράτο είμαστε λιγάκι Ναι. Δεν, δεν έχουμε άδικο. Αλλά από προσωπική μου εμπειρία δεν mm. είχα ποτέ σχέση με το, με το κράτο, δεν δούλεψα ποτέ για το κράτο. Mm -hmm. Δεν ήμουνα ποτέ κρατικοδίαιτο, να το πούμε έτσι. Δεν υπήρξα ποτέ. Ναι. Λοιπόν, ωστόσο γνωρίζω ότι έχουν εξαιρετικά επιτελεία στο κράτο. Υπάρχουν εξαιρετικά επιτελεία. Φοβεροί ειδικοί. Επιστήμονε δηλαδή, τεχνοκράτε λοιπά. Τεχνοκράτε ακριβώ και ειδικοί. Ναι. Λοιπόν, εάν ήθελε ο Α ή ο Β υπουργό ή το οποιοδήποτε κυβερνητικό στέλεχο πραγματικά να κάνει μια πολιτική προ όφελο τη πατρίδα και του ελληνικού λαού ή τουλάχιστον τη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ναι, ναι. είχε το προσωπικό για να στηριχτεί και πληροφορίε να πάρει και να διαμορφώσει άποψη και να ξέρει τι του γίνεται. Αλλά δυστυχώ απαξιώνεται αυτό το προσωπικό και μάλιστα δι, ε, διώχνεται από το, από το κράτο. Διότι όταν απαξιώνεσαι, το μόνο που θέλει είναι να πάρει τις διδαξίε σου και να φύγει. Ναι. Μάλιστα, ένα ε, ένας, ε, ένας τέλεχο ε, ε, του κεντρικού συστήματο πληροφοριών του Υπουργείου Οικονομικών, το περίφημο ΚΕΠΙΟ, που είναι η καρδιά ναι, ναι. του συστήματο, ο άνθρωπο έφυγε με καρκίνο. Του βγάλανε καρκίνο όταν υπερασπιζόταν το, το, δικαίωμα του ελληνικού δημοσίου να έχει απόρριτα απέναντι σε ξένε δυνάμει με επιτρόπου που μπαίνανε μέσα με τι πλάτε των υπουργών και του ζητάγανε απόρριτα στοιχεία για τη διαχείριση του ελληνικού δημοσίου. Λοιπόν, ο άνθρωπο έβγαλε καρκίνο και έφυγε με καρκίνο και είναι από τα πιο έμπειρα στελέχη, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω και από τι συζήτησει που έχω κάνει. Έχει εξαιρετικά στελέχη το ελληνικό δημόσιο. Ή μάλλον είχε. Τώρα περιορίζονται δραστικά. Διότι στη θέση του είναι επίτροποι ή διάφοροι περίεργοι τύποι ανεξάρτητων αρχών. Πώ θα του χαρακτηρίσει κανεί διαφορετικά. Ο φίλο μα ο Πέτρο ρωτάει, σα ρωτάει, μπορεί να μα πει ο κ. Καζάκη σήμερα οι τράπεζε πόσα οφείλουν στον ΕΛΑ και πόσο επιτόκιο πληρώνουν εξ αυτού του λόγου. Πληρώνουν γύρω στα 2 με 2,5 τα 100 από ό,τι ξέρω και έχει πέσει το χρέο του γύρω στα 36 δι. 36 δι. Ναι, αλλά το χρέο των, των τραπεζών δεν πήγαινε μόνο προ τον ΕΛΑ. Mm -hmm. Έτσι, το συνολικό χρέο των τραπεζών ξεπερνάει τα 100 δι αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Συνολικά το δημόσιο χρέο είναι κοντά στα 300. Είναι 320 νομίζω. 320. 320. Γύρω στο Γιατί 302. διάβασα, διάβασα προχθέ κάποια στοιχεία τα οποία είναι το κατά τρα... τη πιο λίγα από το 320. Τα, 300, τα 309 που δημοσιεύεται, τα 310, 300, τόσο ναι, ναι, εκεί είναι. Ναι, ναι. Αυτό είναι κατά mm -hmm. Είναι ο υπολογισμό κατά μάστρεχτ. Υπάρχουν κατηγορίες του δημόσιου χρέου το, οποίο, το λεγόμενο ενδιοκυβερνητικό χρέο, το οποίο δεν συνυπολογίζεται. Αν το συνυπολογίσει, mm -hmm. γιατί είναι και αυτό το κομμάτι του χρέου, ε, ξεπερνάει τα, τα 320-322, αν θυμάμαι Μα, καλά. Και ο κύριο Χρήστο Δημακαρέα. Ρωτήστε τον κύριο Καζάκη τη γνώμη του για τη διαφωνία Βαρουφάκη Σόιμπλε, για όσα έχει επικαλεστεί ο Βαρουφάκη για το Σόιμπλε και γιατί ο γερμανικό χρυσό, ενδιαφέρον αυτό, ζητήθηκε από του Γερμανού να γυρίσει πίσω από την Αμερική, ερχόταν σε δώση, ξαφνικά Πράγματι, είδαμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα οι Γερμανοί να μαζεύουν το χρυσό του όχι μόνο την Αμερική αλλά και από άλλα κράτη. Είναι ο φίλο μα ο κύριο Χρήστο Δημακαρέα από τον ΠΥΡΑ. Είναι δύο τα ζητήματα. Πρώτον, η συζήτηση. Η συζήτηση, συζήτηση εξαγχιστία ναι. που έγινε ανάμεσα στον κύριο Σόευλε και στον κύριο Βαρουφάκη. Βαρουφάκη. Ε, κοιτάξτε να δείτε, η ουσία ποια είναι. Ο κύριο Βαρουφάκη ετοίμασε το τρίτο, συνε... το τρίτο μνημόνιο. Ετοίμασε το τρίτο μνημόνιο. Γιατί να, μπούμε, γιατί, να, δούμε υπάρχει, τα γεγονότα. Υ, να τα δούμε, γιατί έχει πολλή πολύ να Υπάρχει μια διαφορετική τελείω εικόνα. Δηλαδή, να δούμε τα γεγονότα. Ναι. Ποιο ήταν ο πρώτο που είπε ότι το, το μνημόνιο είναι χρήσιμο κατά 70%. Ναι. Ο κ. Βαρουφάκη στι ε, προ, προγραμματικέ συζητήσει τη πρώτη κυβέρνηση ε, ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα είχε γίνει και χαμό στην, κοινοβουλευτική ομάδα εκείνη την εποχή. Το 70% μα κάνει, το 30% να διαπραγματευτούμε. Ναι. Λοιπόν, δεύτερο, ποιο προετοίμασε τα email που έστελνε ω Υπουργό Οικονομικών για το τι αποδέχεται η ελληνική κυβέρνηση ω μνημόνιο, ω μνημονιακή υποχρέωση, δέσμευση, προετοίμασε την περίφημη συμφωνία τη 20 Φεβρουαρίου 2015. Και πέστε μου εσεί. Oh, μιλάτε, συμφωνία... για, μιλάτε για 30 μέρε μετά τι εκλογέ. Πετε μου εσεί σε τι διαφέρει αυτή η συμφωνία από το τελικά το τρίτο μνημόνιο που επιβλήθηκε. Ναι, αλλά γιατί υπήρξε όμω όλη αυτή η καθυστέρηση και όλο το φόρτομα τη οικονομία. Γιατί έπρεπε πάση την... θυσία ναι. να, να οδηγηθεί το δημόσιο σε δημοσιονομική ασφιξία ώστε να μπορεί να εκβιαστεί δηλαδή ο πολίτη. Λέτε ότι εκτελούσε αποστολή ο Βαρουφάκη. Απόλυτα. Απόλυτα. Από, θα σα πω αυτό ένα στοιχείο. Πού το στηρίζετε, ναι, αυτό... Θα σα πω ένα στοιχείο. Ναι. Κλείσανε τι τράπεζε ή δεν του κλείσανε ο κύριο το, κύριος Τσίπρα. Με ανακοίνωση του κύριου Τσίπρα στι 29 Ιουνίου του 2015. Δεν είναι. Για να πάμε σε, σε δημοψήφισμα. Μάλιστα. Σωστά. Ωραία. Πόσα χρήματα είχαν οι εγχώριε τράπεζε τοποθετημένα στο εξωτερικό σε ρευστό ή άμεσα ρευστοποιήσιμα, ξέρετε πόσα. Για πείτε μα. 83 δι. Αυτά δεν είναι δικά μου, είναι τα τραπέζα τη Ελλάδο. Όποιο θέλει, α μπει μέσα mm -hmm. στο ισοζύγιο, στο εξωτερικό ισοζύγιο, να δει πόσα λεφτά είχαν έξω. Γιατί δεν δηλαδή, τι εξανάγκασε να φέρουν ένα δι μέσα. Ένα. Δεν χρειαζόταν παραπάνω. Δηλαδή, μπορείτε να πείτε έτσι ευθέω τη γνώμη σα αυτή τη στιγμή για τον κύριο Βαρουφάκη, διότι υπάρχουν διάφορε εκτιμήσει για τον ε, πρόσωπο. για μένα, εγώ τον έχω πει επανειλημμένα, ναι. ήταν ο κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. Για να μα οδηγήσει στον μνημόνιο. Βέβαια. Σαφέστατα. Και μάλιστα, ε, επένδυσε και σε πολύ χειρότερη λύση από το διπλό μνημόνιο που ήταν το διπλό νόμισμα. Θυμηθείτε ότι εκείνες τις ημέρες, ιδιαίτερα μετά το δεύτερο το, το δημοψήφισμα που ήταν έκπληξη για τους κυβερνώντες mm -hmm. και για τα άλλα κόμματα, mm -hmm. θυμάστε τον εκβιασμό που είχε γίνει και το τι είχε γίνει. Λοιπόν, τι μα είπε ο κύριος, ο κύριος Σόιμπλε, ωραία, δεν θέλατε μνημόνιο που πολύ ωραία, διπλό νόμισμα. Η πρόταση, η πρόταση Σόιμπλε τότε. Mm -hmm. Αυτήν προετοίμαζε. Βέβαια, τώρα αυτό ξυφουλκεί, ο κ. Βαρουφάκη, ξυφουλκεί κατά Τσίπρα, κατά Σόιμπλε, κατά ε, Ευρωζώνη, κατά του, πώ τον λένε, τον Ντάισεμπλουμ. Του έχει όλου. Εγώ αυτό που λέω είναι, απόσπασμα. είναι, γεγονότα. είναι γεγονότα. Και να σα πω και, και, το επιπλέον. Δεν απάντησε στο φίλο του, τον Τζέιμ Γκάλμπρεϊθ, που στο βιβλίο. Τον του, οικονομολόγο των Αμερικάνων, βέβαια. Που τον είχε φέρει εδώ πέρα ω σύμβουλο ναι, στο ναι, Υπουργείο ναι, ναι, Οικονομικών. Ναι. Ο οποίο λέει ναι. ο άνθρωπο, το εξή απλό, δεν το ξέρα. Εγώ προσωπικά δεν το ήξερα. Το έμαθα. Γκάλμπρεϊθ το λέει. Στο βιβλίο, το τελευταίο που δημοσιεύτηκε. Λοιπόν, λέει το εξή. Εμεί του είχαμε προτείνει. Υπήρχε ολόκληρο σχέδιο για να φύγουμε από το ευρώ και να μεταβούμε ομαλά σε εθνικό νόμισμα. Και ρωτάει, γιατί δεν το συζήτησε από το Υπουργό Οικονομικών και δεν το έφερε να το συζητήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τώρα όμω, μετά από τόσο καιρό, έρχεται και μα λέει να βγούμε από το ευρώ, να φύγουμε από την ευρωζώνη κτλ. Αυτά Όχι, δεν μα λέει αυτό. αυτό μας μα λέει. για διπλό ειδικό καθεστώ και διπλό νόμισμα. Ναι. Για μένα, εάν μου πείτε, εάν με βάλετε, το ξέρετε ότι είμαι κάθετο ενάντια στο. Στο ευρώ. Στο ευρώ ναι. Και Κάποιοι από του ακροατέ, τουλάχιστον οι τηλεθέατε, το γνωρίζουν από πολύ παλιά. Λοιπόν, εάν όμω με βάλετε να επιλέξω διπλό νόμισμα ή παράλληλο, ή κρυπτονόμισμα ή, ή... ή τέλο πάντων αυτέ τι ανοησίε, ή ευρώ, εγώ είμαι το ευρώ. Έχει πολύ, έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση. Θα κάνουμε τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, δύο λεπτά και επαναρχόμαστε. Διαφημίζει δύο λεπτών.